μετά από αρκετό καιρό επιστρέφεται στην κανονικότητα, αν μπορείς να το πεις κανονικότητα από Δευτέρα. Στο και έτσι, καλό είναι που ξεκινάμε. Θα δούμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να ξανακλείσουμε. Πώς είναι η ψυχολογία? Η ψυχολογία είναι καλή, ήταν καλή μάλλον, αλλά από σήμερα, από χτες το βράδυ που μάθαμε ότι η Πάτρα δεν θα ανοίξει τελικά, εγώ φοβάμαι ότι μπορεί και να κινδυνεύσουμε να μας κλείσουν και εμάς. Θα πρέπει ο κόσμος να δείξει μια προσοχή και ευελπιστώ ότι δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουμε. Τώρα ο τρόπος είναι, υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει και με click away, αλλά και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα καταστήματα. Είστε έτοιμοι να τηρήσετε τα μέτρα? Ο τρόπος, εμείς θα ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε, είμαστε τόσο καιρό κλειστοί, δεν γίνεται διαφορετικά. Ό,τι μας λένε από την κυβέρνηση θα το κάνουμε. Θα πρέπει όμως όλοι να βάλει πλάτη και να προσπαθήσουμε να μην ξανακλείσουμε. Το σημαντικότερο απ' όλα. Τα μέτρα στήριξης που έχουν ακουστεί τόσο καιρό έχουν βοηθήσει? Επωφεληθήκαν μάλλον αρκετοί από αυτά? Άλλους ναι, άλλους όχι. Εγώ πιστεύω ότι όσοι ήταν νόμιμοι και κόβαν τα παραστατικά τους αποδείξεις έχουν βοηθηθεί από το κράτος. Όσοι δεν κόβαν αποδείξεις το 19 και δεν ήταν νόμιμοι, δεν ασφάλιζαν το προσωπικό τους, έχουν τρομερό πρόβλημα. Ελπίζω να ανοίξει και η εστίαση γρήγορα, όσο γίνεται γρηγορότερα, να μην βλέπουμε εικόνες που βλέπουμε έξω. Νομίζω θα μπούμε σε μια σειρά πολύ γρήγορα μέχρι το Πάσχα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ υπάρχουν ετοιμασίες. Ετοιμάζετε το κατάστημά σας για να ανοίξει από Δευτέρα, τις βιτρίνες σας? Πήρε το δώσ. Έχουμε μια εβδομάδα προετοιμαζόμαστε. Το περιμέναμε ότι θα ανοίξουμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ο κόσμος τώρα που σας βλέπει, που κάνετε εργασίες, είναι κλειδωμένη η πόρτα και εμείς μας ανοίξατε για να μπούμε. Έρχεται στο παράθυρο, στην πόρτα σας, ρωτάνε συνέχεια πότε θα ανοίξετε. Αυτά μας ρωτάγαν όλο αυτόν τον καιρό πότε θα ανοίξουμε. Υπομονή δύο μέρες ακόμα. Εγώ θα ευχηθώ μόνο σε όλους τους συναδέλφους μου. Καλές δουλειές, καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Είμαστε έτοιμοι, την τελευταία εβδομάδα στείνουμε τα μαγαζιά μας για την άνοιξη. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας, έχουμε κάνει απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους και ευελπιστούμε να μην ξανακλείσουμε. Ενημερωθεί πώς θα ξεκινήσει η δουλειά? Ακόμα δεν είναι κάτι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα πάρει μέτρα για να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά τη δικιά μας και του καταναλωτή. Σίγουρα υπάρχουν και τα μέτρα που γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται. Είστε έτοιμοι να τα ακολουθήσετε αυστηρά? Τα τηρούμε όλα τα μέτρα. Θα μπαίνει λίγος κόσμος μέσα στα μαγαζιά, όχι όλοι μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς click away. Αλλιώς click away, ναι. Από Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Επιτέλους, μετά από αρκετό διάστημα, τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, τα μικρά καταστήματα που ουσιαστικά εμείς εκπροσωπούμε εδώ στην επαρχία, ανοίγουν. Είναι κάτι που το περιμέναμε και είναι κάτι που θεωρούσαμε ότι δεν θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Γιατί δεν είναι τα καταστήματα τα μικρά φορείς μετάδοσης του ιού, γιατί και τα μέτρα παίρνουν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και ο κόσμος που μπαίνει μέσα δεν είναι τόσο πολύ. Μπαίνει ένα άτομο κάθε 2-3 λεπτά. Είναι σαφώς πολύ μικρότερος ο συνοστισμός από ό,τι παρατηρείται στα σούπερ μάρκετ. Τα οποία σούπερ μάρκετ, παρόλο που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, κανείς δεν σκέφτηκε να έχει περιορισμούς εκεί. Τώρα, στο πώς θα λειτουργήσουμε. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν διάφορες διευκρινιστικές, στην ουσία θα λειτουργούμε και εντός των καταστημάτων και εκτός. Δηλαδή και με το όπως θέλει ο κάθε πελάτης. Δηλαδή αν ο πελάτης θέλει να μπει μέσα, μπορεί να μπει με ραντεβού ή με ένα SMS ή και μπορεί και να μπει και να ζητήσει να το βγάλουμε στην πόρτα, όπως επιθυμεί ο κάθε πελάτης. Σίγουρα είναι η αρχή, ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουν τα καταστήματα. Πώς είναι η ψυχολογία στην αγορά λίγες ώρες πριν να ανοίξουν τα καταστήματα?
Κοιτάξτε, είναι κάτι όπως σας είπα που το περιμέναμε. Οι συνάδελφοι θέλουν, επιθυμούν να ανοίξουν τα μαγαζιά. Τώρα οι καταναλωτές θεωρώ ότι μετά από τόσους μήνες θα βγουν να κάνουν τα ψώνια που τους έλειπαν τόσο καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι αν βοηθήσει και ο καιρός και έχουμε καλό καιρό, θα πάνε καλά τα εμπορικά καταστήματα. Και εν όψη τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα. Σαφώς είναι και το Πάσχα, η αγορά θα αναζωογονηθεί και θα υπάρξει ζήτηση και στα αγαθά τα καθημερινά όπως είναι τα τρόφιμα και αυτά, αλλά και στην ένδυση και στην υπόδηση και σε όλα γενικά τα είδη θα υπάρξει ζήτηση. Και λόγω των το ότι είναι Πάσχα και ανοίγει ο καιρός, θα αρχίσουν και σιγά σιγά και επισκευές σε σπίτια, οπότε στα εξοχικά, στα χωριά, οπότε θα υπάρξει ζήτηση γενικότερη, μια ανάσα στην αγορά σημαντική για τους επόμενους μήνες. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να πάει, για την περιοχή μας ενώ την Αύπαχτο, την Αυπακτία, να πάει καλά και ο τουρισμός φέτος, να υπάρξει στήριξη από τον ΕΟΤ όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό, που είναι ο άμεσα ο εύκολος τουρισμός, δηλαδή να έρθουν Έλληνες. Είμαστε και κοντινός προορισμός και νομίζω ότι όπως και πέρσι πήγαμε πολύ καλά, έτσι και φέτος θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ένα μέτρο που ζητάνε αρκετοί συνάδελφοι ξενοδόχοι και έχει λογική είναι να αργήσει η σχολική χρονιά να ξεκινήσει, να μην ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου, αλλά να πάει 15-20 μέρες πιο μετά, ίσως και 1 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές οικογένειες να διευρύνουν τις διακοπές τους, και αυτό θα έχει άμεση επίπτωση και στα καταλήματα και στην περιοχή μας που θα έχουμε μεγαλύτερη σεζόν, αλλά και στον Έλληνα επισκέπτη που θα μπορέσει να βρει κατάλημα σε καλύτερη τιμή και με μικρότερο ανταγωνισμό, γιατί το Σεπτέμβριο σαφώς δεν είναι Αύγουστος, γιατί τώρα θα πέσουν όλοι στον Αύγουστο να έρθουν στην περιοχή μας. Είναι ένα μέτρο που εγώ σαν εμπορικό σύλλογος το έχω υποστηρίξει σε υπουργούς, σε βουλευτές. Ναι. Και αν δεν έχουν οι οικονομικοί υπουργοί, δεν έχουν αντίρρηση σε αυτό. Το θέμα είναι τι θα πει το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πάντως κάτι που συζητιέται και είναι κάτι που θα δώσει μεγάλη όθηση στην επαρχία, ειδικά την υπηρετική Ελλάδα που στηριζόμαστε στους Έλληνες επισκέπτες.